Guys, let's see what's up. Actually, Claudia Pavel is here. I'm not sure. I don't have my mobile right now because I shoot the whole live from my mobile. I'm not sure if you are live right now. Αρετής εδώ. Θα πρέπει να βρω εγώ. Ναι, Αρετή είναι εδώ. Ζωούλα, από ό,τι είσαι έτοιμη, μπορείς να έρθεις. Δεν ξέρω τι άλλαξε θες να φορέσεις. Έχουμε την επιλογή και να φορέσεις, καταλαβαίνετε. Έχω πει, διότι είναι και το πρώτο μας live. Hi! Γεια σου, Στέργιο, τι κάνεις? Hello! Hi! Δεν σε ακούω. Τι κάνεις? Τι κάνετε, γεια σε όλη την παρέα. Γεια σας, παιδιά. Παιδιά, οι Έλληνες γράψτε από κάτω. Μόνο αραβικά βλέπω. Χαμός γίνεται. Should I speak in English or Greek? Αρετή, μου νομίζω θα το κάνουμε mix. Let's talk in English first and then we're going to respond to some questions in Greek. Okay, perfect. Nice to meet you guys. I'm the girl at My Style Rocks. Yeah. And I'm showing you my personal things. So I'm all the time home and I don't know what I'm going to do. You know, I just tidied up my closet. I have so many brands. I have so many designer clothes. So I'm thinking about to do just an online shop, something like this. Yeah. So I can get all the old stuff and take some new ones. Cheers. That's a great idea. Arete, guys, cheers on you, Arete. Okay, you have no wine, a glass of wine or something to cheers. No, I just drink water. Oh my God. I'm on diet. Okay, Arete, I'm going to talk a bit in English, guys. Arete μου, θα πω για τον κόσμο που δεν γνωρίζει ότι γνωριστήκαμε πριν από αρκετά χρόνια. Ναι, πριν πολλά χρόνια. Από την Ονάσου την Τζούλη. Της Ονάσου. Που ναι. Ήσουν και φίλη της και στη λίστα έχεις κάνει και δουλειές μαζί της. Έχουμε κάνει δουλειές μαζί και σε περιοδικά έχουμε κάνει δουλειές μαζί και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ήταν η πρώτη μου δασκάλα, να το πω έτσι. Και φοιτητής και στη ζωή. Ναι, ισχύει. Και παιδιά, η Αρετή πρέπει να πω κάτι έτσι τώρα. Ότι από τότε που γνωριστήκαμε, που ήταν πιο νέα ακόμα, έτσι. Μιλάμε για σχεδόν 10 χρόνια πριν, δεν μιλάμε για τώρα. Ναι, ακριβώς. Πάντα ένα τόσο ιδιαίτερο στυλ που μπορεί να μην την ήξερε, αλλά όταν έμπαινε σε ένα χώρο, είχαμε πάει με το ράψι τη Τζούλη κάποια στιγμή, μάλλον στο Λαγωνίσι, κάπου. Ναι, ακριβώς. Θυμάστε. Και μπήκε μέσα και όλοι ήμασταν. What the fuck, ποια είναι η κοπέλα, ξέρεις, από πού μας ήρθε. Έχεις πάρα πολύ ταλέντο, έχεις πάρα πολύ χάρισμα σε αυτό και θέλω να πω και κάτι άλλο, παιδιά, προφητικό, το οποίο συνέβη στο παρελθόν. Βρεθήκαμε ξανά αριθμή μετά από πολλά χρόνια. Τέλειο, Ζωή. Η Ζωή έχει αγχωθεί, αλλά τι θα βάλει τώρα και θα δοκιμάσει τα δικά μου ρούχα. Για να δω την αδερφούλα σου, για να δω τι φοράει. Γεια! Γεια! Τι κάνεις? Καλά είμαι. Hello! Κάθεσαι στην παρέα μας. Εγώ είναι άγχος παραπάνω γιατί είσαι εσύ το λάδι. Εντάξει, και εσύ δεν είναι και η Άννα. Θέλω να με βάψεις. Πρέπει να κάνουμε την αδερφή σου ένα make-up. Πρέπει να κάνουμε την αδερφή σου ένα make-up tutorial. Να με βάψεις. Πάνε τέλειο. Να δείξουμε τις καινούργιες τάσεις τώρα που έχει πιο πολύ χρώμα. Έχει τα χρώματα της μέντας, το μπλε, το φούξια, το κίτρινο. Είμαι ενημερωμένη, εννοείται. Κάθομαι με τις ώρες και ασχολούμαι μόνο με αυτό. Εν τω μεταξύ, πρέπει να πάω να σας το δείξω κάποια στιγμή. Έχω ένα γεμάτο ολόκληρο υπόγειο με ρούχα, τα οποία είναι, όπως είπα, είναι μόνο brands δηλαδή. Και βέβαια, εντάξει, εγώ φοράω ό,τι μου αρέσει. Το έχω πει και στην εκπομπή αυτό. Και τώρα προσπαθώ αυτό να κάνω μια... Να τα κάνω short out, πώς λέγεται. Ναι. Έτσι ακριβώς. Ναι, μπορείς να το κάνεις το eBay τώρα, Σαρετή. Υπάρχει πολύ κόσμο σίγουρα που θέλει να αποκτήσει κάποια brand. Σίγουρα και θέλω να κάνω και διαγωνισμούς. Αυτό γιατί υπάρχει κόσμος. Ναι. Γιατί υπάρχει κόσμος, ο οποίος... Εντάξει, τώρα είναι λίγο και δύσκολες οι εποχές, για το λόγο το ότι έχουμε αυτό το κοροναϊό. Και περνάει και δύσκολο ο κόσμος και ακόμη και ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να το βρεις, δηλαδή να είναι brand και να το βρεις στην τιμή των 70 ευρώ, να μην μπορεί να το αγοράσει. Αυτό οπότε θέλω να κάνω και τίποτα.
πλέον. Ναι, ναι. Οπότε θα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη, δηλαδή να το κάνω και διαγωνισμό και να το χαρίσω σε μια κοπέλα ή σε ένα γόρι, γιατί φοράω συνήθως unisex πράγματα. Το γνωρίζω, έτσι ακριβώς. Αυτή είναι η νοοτροπία μου και γι' αυτό το λόγο προσπαθεί κιόλας και η κυρία Χριστοπούλου να μου πει ότι δείξε μας πιο πολύ τη γυναικεία πλευρά. Θεωρώ ότι γενικά η καινούργια αισθητική είναι το unisex, δηλαδή δεν διαχωρίζεις τον άντρα με τη γυναίκα. Και αυτό καθυστέρησε λίγο να έρθει στην Ελλάδα. Πες μας λίγο για αυτό, Αρετή. Πες μας την εμπειρία σου λίγο στο My Style Rocks και πώς το βλέπεις τα πράγματα. Η εμπειρία μου στο My Style Rocks δεν περίμενα ποτέ, δηλαδή, να είμαι μπροστά στο φακό, να πω την αλήθεια. Γενικά είμαι πάρα πολύ ντροπαλός χαρακτήρας. Μου αρέσει μόνο δηλαδή να κάνω σε πράξη πράγματα. Δηλαδή, καθόλου ούτε στη θεωρία, ούτε μου αρέσει να αυτοπροβάλλομαι, ούτε μου αρέσει να γενικά να δείχνομαι τι έχω, τι δεν έχω, τι μπορώ να φορέσω. Και για μένα ήταν δηλαδή μια βουτιά πολύ βαθιά. Μάλιστα, αυτό, όσοι σε γνωρίζουν, για να το επιβεβαιώσω και εγώ, παιδιά, όσοι γνωρίζατε την Αρετή πριν από ακόμα να μπει στο παιχνίδι, πάντα είχε luxury designers και η κοπέλα μπορεί και το στηρίζει αυτό και το υποστηρίζει. Και θέλω να πω και κάτι, Αρετή, πριν να συνεχίσεις, που έχουμε ακόμα χρόνο να πούμε πολλά. Παιδιά, δεν σημαίνει άμα κάποιος μπορεί να υποστηρίξει και επιλέγει να φοράει high fashion designers ότι πρέπει να πέφτουμε όλοι από πάνω και να σχολιάζουμε ή να βγάζουμε κακία για αυτό το πράγμα. Ναι, έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι, δεν έχει να κάνει όμως μόνο με τις μάρκες. Απλά φοράω, επιλέγω συγκεκριμένες μάρκες, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ πιο προχωρημένες από ότι τα fast fashion, όπως είναι τα Zara, όπως είναι τα Bershka. Γι' αυτό το λόγο. Επίσης, μου άρεσε ένα σχόλιο το οποίο μου έκανε και η Κριτική Επιτροπή και ο κύριος Λάκης, ότι τα ρούχα δηλαδή τα υποστηρίζω, δεν τα φοράω επειδή είναι μάρκα, αλλά προσπαθώ δηλαδή να τα φοράω με μια σεμνότητα και προσπαθώ να δίνω και ένα μήνυμα. Αυτό έχει σημασία, ότι γενικά δεν θέλω μόνο να φοράω ένα σακάκι και ένα παντελόνι και να δείχνω ότι okay, είναι η τάδε. Τι ιστορία κρύβεται από πίσω, τι μπορώ να δείξω στη μέση Ελληνίδα, τι μπορώ να δείξω σε μια γυναίκα, τι μπορώ να δείξω σε έναν άντρα. Αυτό που θέλω εγώ να καταφέρω με αυτό είναι γενικά να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας, είτε έχουμε παραπάνω, είτε έχουμε λιγότερα κιλά, είτε είμαστε κοντοί, είτε είμαστε ψηλοί, είτε έχουμε μεγάλο στήθος, είτε έχουμε μια αρμονική κορμοστασιά. Απλά να στεκόμαστε σε αυτό που είμαστε και να το φοράμε, όχι να μας φοράει. Και η μάρκα δεν παίζει ρόλο. Πάρα πολύ σωστό. Απαραίτητα. Εγώ αυτό το μήνυμα θέλω να δώσω. Το ότι σε μερικούς δηλαδή μπορεί να φαίνομαι ότι έχω μια γενικά αντρική αισθητική ή ότι μπορεί να μην μπορώ να περπατήσω ή οτιδήποτε, ο καθένας μπορεί να πει την άποψή του. Εννοείται ότι όταν βγαίνει στη δημοσιότητα θα τσαλακωθείς και ο καθένας θα πει το μακρύ του και το κοντό του. Αυτό είναι αναπάντεχο. Αλλά δέχομαι και πάρα πολύ αγάπη από τον κόσμο. Και μπράβο σου, Αρέτη, που το τόλμησες. Γιατί ξέρεις, όταν κάποιοι άνθρωποι έχουν, για άλλους ισχύει αυτό, είτε είσαι τραγουδιστής είτε είσαι ηθοποιός, πόσους τραγουδιστές βλέπουν να πηγαίνουν σε reality show που έχουν κάνει ήδη δισκογραφία ή είναι ήδη γνωστοί. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Και κυρίως αυτό ήθελα να πω. Οι συμπαίκτριές μου είχαν ήδη κάποια εμπειρία πάνω στο θέμα τηλεόρασης και στη showbiz. Εγώ πραγματικά δηλαδή δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θα μπω στο My Style Rocks, ότι θα είμαι στο Sky. Ήθελα πάρα πολύ γενικά να γίνω αναγνωρίσιμη και κυρίως η δουλειά μου να γίνει αναγνωρίσιμη. Αυτό το ήθελα, ναι. Οπότε ήταν ένας λόγος στον οποίο επέλεξα να πάω. Και μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Παιδιά, να απαντήσω, γιατί γίνεται χαμός, Αρετή. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις στο Facebook βασικά. Γιατί ναι, κάποιοι είναι εδώ και γράφουν ότι έχουμε βαρυθεί αυτό το διαχειρισμό σε άντρα και γυναίκα. Ναι, είναι σωστό και αυτό που λέτε, παιδιά, από κάτω. Ο Μπόρις, ναι. Είναι πολύ ωραίο και η Αρετή, θεωρώ, παιδιά, ότι είναι από τις μόνες παίκτριες που έχουμε παρακολουθήσει. Η Ραμόνα κιόλας μπορεί να δει το live, είναι και φίλη μου και την αγαπώ και την εκτιμώ. Αλλά εγώ την εκτιμώ, δεν την ξέρω προσωπικά τη Ραμόνα, αλλά επειδή παρακολουθούσα παλιά το My Style Rocks, θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ ταλαντούχα και είχε κάτι το οποίο δεν έχω εγώ. Είναι τιμόλογη και υποστηρίζει λεκτικά αυτό που φοράει. Εμένα το έχω πει, μου αρέσει να μιλάω μόνο με το στυλ μου και με τα looks μου, ακόμη και να είναι λάθος, είναι δικά μου. Δηλαδή θεωρώ ότι η αυθεντικότητα πάντα παίζει ρόλο και μετράει στον κόσμο. Η Ραμόνα ήταν από τις αγαπημένες μου, μπορώ να πω. Ναι, 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 ναι. Και εμένα. Και είναι και πολύ καλό παιδί.
Και θα ήθελα πάρα πολύ να τη γνωρίσω επίσης. Δηλαδή... Πώς γνωριστήκαμε εσύ, Άρη, και αφού είμαστε στο fashion show με το... που είδαμε και το Λάκι και το... Έχουμε γνωριστεί, έχουμε πει ένα γεια, έχουμε βγάλει μια φωτογραφία. Ήταν στην εβδομάδα μόδα στην Αθήνα, τώρα στην περασμένη που πέρασε. Αλλά προσωπικά δεν τη γνωρίζω τη Ραμόνα. Έχουμε πει μόνο έτσι αυτά που έλεγε τα... και στο οποίο έγινε γνωστή το Γκατούλα και όλα αυτά. Εγώ για να μην το... Για ναι. να μην το να δώσουμε λίγο χρόνο στις ερωτήσεις, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Ναι, βεβαίως. Πες μου. Θέλω να πω ότι, παιδιά, το μόνο που δεν είπα πριν, γιατί με τις ερωτήσεις... Τα πολλά λόγια φέρνουν φτώχεια. Δεν γίνεται ένας πανικός. Όταν βρεθήκαμε τότε όμως, παιδιά, γιατί δεν τελείωσε την ιστορία μου, ήταν το fashion show του Βασίλη Ζούλια με τον Περικλή Κονδυλά του. Να είναι καλά, παιδιά, τον Περικλή. Τα φιλιά μας, τον αγαπάμε, τον Περικλή Κονδυλά του. Στείλε φιλιά, καλή γεια. Και είπα, πέτυχα την αρετή, παιδιά, η οποία έχει αυτό το συγκλονιστικό καρέ που είναι πολύ signature look. Και ήμουνα, υπάρχει βίντεο που το οποίο το είχα ανεβάσει κιόλας, που ήμουνα και περνάει από πίσω μου, ήταν ο Λάκης ο Καβαλάς από εκεί, ο Φρέντι Καλομπράτσο, φιλιά πολλά. Φιλάκια. Χαιρετιζόμασταν. Χαιρετιζόμασταν. Άστο. Εντάξει. Παιδιά, συγχωρέστε με, αλλά μιλάω ξεχάσετε ελληνικά μου. Εσύ, Άρη, τι με καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω, ναι, καταλαβαίνω, γιατί και εγώ δυσκολεύομαι. Καμιά φορά προσπαθώ δηλαδή να μιλήσω στα ελληνικά και μου βγαίνουν πράγματα στα γερμανικά και ίσως το λέω λάθος, δηλαδή το εκφέρω λάθος και μπορεί να γίνει και παρεξήγηση. Το έχω πει αυτό κιόλας. Δεν πειράζει, αλλά εμείς που ζούμε στο εξωτερικό ή που ζούσαμε στο εξωτερικό, Άρη, τι καταλαβαίνεις ότι όταν μιλάς πολλές και άλλη γλώσσα, σκέφτεσαι με άλλο τρόπο και θες να εκφραστείς με άλλο τρόπο. Έτσι ακριβώς. Αυτό που ήθελα να πω για να κλείσω και να προχωρήσουμε στις ερωτήσεις είναι ότι όταν βρεθήκαμε, επειδή μιλάμε με τη Ραμόνα πριν, εκεί στο show, είχε πάρει μέρος στη Ραμόνα, λέω στο βίντεο και το είπα και στη Ραμόνα και σε όλους μπροστά ότι αυτή, αν πάει, αυτή με την καλή έννοια, γιατί δεν σε ξέραν. Τέλος πάντων, δεν σε ξέραν, εννοώ ότι δεν μπορούσα να πω η αρετή η λύση. Σε βλέπανε με το γυαλί και με το στυλ αυτό και λέω αυτή η κοπέλα. Εάν πάει στη Μάστα Ρούσα και δύσει. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Το βίντεο το έχω και εγώ και ίσως κάτι διαστάθηκες. Εγώ είμαι και δεν ξέρω, δεν θα πω για τον εαυτό μου, μια τερφούλα μου ξέρει το ξετίνα και αυτή. Εγώ εξεπλάγινα όταν σε είδα. Ναι. Όχι, ναι, όχι για, για το θέμα στυλ, για το θέμα χαρακτήρα. Εάν ναι. και δεν σε ξέρω καλά, σε έχω λίγο και πιο μαζεμένο άνθρωπο, κατάλαβες. Λίγο πιο τροφαλό, λίγο πιο... Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Ναι, αυτά, ισχύει. Ναι, και μου έκανε, αφού μόλις σε είδα, το μου τηλέφωνο του λέω το ήξερα, το ήξερε, ναι, το ήξερε. Ναι, όντως είμαι σαν χαρακτήρες πολύ τροπαλή, πολύ απλό παιδί, γενικά. Δηλαδή, μόνο εάν πιεστώ πάρα πολύ μπορεί να θυμώσω. Μόνο αν πιεστώ πάρα πολύ μπορεί να θυμώσω, μόνο αυτό. Αλλά γενικά είμαι πάρα πολύ απλή και είμαι και ντροπαλός άνθρωπος. Ούτε θα... Όπως είπα, δηλαδή... Προτιμώ δηλαδή να μάθω κάτι, να εξελιχθώ, να μιλήσω με το στυλ μου, να το φορέσω, ίσως να το αλλάξω, ίσως πάρω και κάποιες άλλες γνώμες, παρά να μιλάω πολύ. Έχεις είναι δείτε, λίγο... Μια παιδιά, συγγνώμη. Κλάουδια, Παβέλ, προμάσαμε από την Ισπανία. We're after RIT, because we just started live and we are a bit unorganized. I'm apologizing, guys. After RIT, you're welcome and we can't wait to have you in our company. Αρετή, συνεχίζουμε. Ωραία. Θέλω να πεις, έχουμε πολλές ερωτήσεις. Παιδιά, θέλω να ζητήσω συγγνώμη σε όλους από κάτω που στέλνετε μηνύματα στην Αρετή και δεν τα διαβάζουμε. Εγώ δεν μπορώ να τα δω κιόλας. Και η Αρετή, αν θέλει κάποια. Άμα θες να απαντήσεις κάποια συγκεκριμένα, εσύ Αρετή, που θες την ανάγκη, έχεις την ανάγκη να απαντήσεις. Γιατί τώρα με αυτή την πάυση κιόλας που έχει γίνει, υπάρχουν πολλοί πράγματα που να θες να πεις. Ας πούμε κι εγώ από άποψη, δεν βλέπω πολύ, η αδερφή μου βλέπει πιο πολύ. Ναι. Αλλά υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές μέσα στο παιχνίδι που δεν μου αρέσουν, ας πούμε, από παίκτηλες, ας πούμε. Μίλησε μας λίγο, τι θες να πεις εσύ, από την καρδιά σου θέλω να ακούσω. Αρετή, σ' αγαπάμε. Και εγώ σας αγαπάω, φιλάκια. Σάκης. Εγώ ήθελα να πω αυτό, ότι είμαστε πάρα πολλές ώρες με τα κορίτσια. Γενικά, όπως είπα, δεν έχω κάτι προσωπικά με κανένα κορίτσι. Είμαστε πάρα πολλές ώρες και γενικά υπάρχει και μία πίεση, γιατί κάνουμε διπλά γυρίσματα, που σημαίνει ότι έχουμε στη διάθεσή μας 45 λεπτά, στο οποίο πρέπει να αλλάξουμε και μαλλιά και μακιγιάζ και να κάνουμε το διάλειμμα και να φάμε κάτι. Γενικά, χτυπάμε 12 ώρα.
Οπότε αυτά επειδή γίνονται σε συνεχόμενες μέρες, κάποια στιγμή δηλαδή μπορεί να έχεις κάτι γενικά και να σου βγαίνει αυτή η πίεση μετά μπροστά στο φακό. Λογικό είναι, παιδιά. Και να βγει ίσως και σε παρεξήγηση. Και όταν κάποιος μετά πάει, πηγαίνει λίγο προσωπικά, σε προσβάλλει σε προσωπικό επίπεδο, μετά λες, οκ, okay, θα κάνω υπομονή. Και κάποια στιγμή σκάς, εννοείται, πως δεν έχω κάποιο άτομο να μιλήσω εκεί πέρα, ούτε είναι η μαμά μου στη διάθεση να με πάρει τηλέφωνο, μου πει πως είσαι, τι κάνεις κτλ. Που μιλάω συνήθως μαζί της για κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Οπότε αυτό μπορεί να βγει στο φακό. Γενικά, δείχνω αυτό που είμαι. Γιατί έτσι είμαι. Δηλαδή μπορεί να είμαι, συνήθως προσπαθώ να τα παίρνω όλα τα πράγματα με χαβαλέ. Όχι ότι δεν παίρνω σοβαρά αυτό που κάνω, απλά θεωρώ ότι για να περνάει και πιο όμορφα η ώρα, χρειάζεται και ο χαβαλές και το χιούμορ στη ζωή. Και το έχω πει ότι η μόδα είναι χιούμορ. Βεβαίως. Αυτό. Βεβαίως. Δεν έχω κάτι προσωπικά συγκεκριμένα. Και αν αναφέρεστε για την Τόνια που είχε γίνει η παρεξήγηση, με την κοπέλα δεν έχω κάτι προσωπικά. Απλά δεν ήρθαμε ούτε κοντά. Είμαστε δηλαδή σε μια ουδέτερη σχέση. Αυτό. Και το ότι είπα και εγώ κάποια πράγματα είναι γιατί δεν μπορούσα άλλο, δηλαδή δεν άντεχα εγώ να το πω συναισθηματικά. Και έτσι εξέφρασα και εγώ τα συναισθήματά μου λέγοντας ότι τα πολλά λόγια φέρνουν φτώχεια. Μα αυτό ακριβώς το λέω, το γράφουν παντού από κάτω. Παιδιά, να σας πω κάτι. Αρκεί μου σε καταλαβαίνω απόλυτα. Γιατί σε στιγμές εκείνη δεν μπορείς να περιμένεις τι θα συμβεί και πώς θα σε σχολιάσει κάθε συμπεκτηριά σου ή κάθε κριτής. Οπότε αυτό καταλάβα και για τη Ραμόνα που συζητούσαμε, ότι όταν εκείνη τη στιγμή σου γίνεται μια κριτική, κάποιος μπορεί να σε ειρωνευτεί, είναι πολύ εύκολο να το εκλάβεις ως κάτι διαφορετικό και να δεν ξέρεις πώς να απαντήσεις τη στιγμή εκείνη. Ωστόσο, τα πολλά λόγια, αρκεί, τι είναι. Τα πολλά λόγια φέρνουν φτώχεια. Είναι φτώχεια. Αλλά μετά που κάθισα και το σκέφτηκα, να πω κάτι ακόμα, μετά που κάθισα και το σκέφτηκα, ήταν όντως μία φορεσιά. Δεν ήταν κάτι το οποίο κάθισα, το μελέτησα, δηλαδή ήταν μία φορεσιά. Ήθελα απλά να δώσω ένα μήνυμα, δηλαδή επαφή με την παράδοση. Αυτό το μήνυμα ήθελα να δώσω. Ήταν όντως μία φορεσιά. Δεν είχε να κάνει κάτι με styling, ούτε κάθισα πολλές ώρες να το σκεφτώ και να το συνδυάσω και να κάνω το... γενικά τις στιλιστικές μου ιδέες. Ήθελα απλά να δώσω ένα μήνυμα, γιατί σκέφτηκα ότι σας έφερα Μαρτζελά. Σας έφερα από την τελευταία επίδειξη ρούχων, ό,τι τελευταίο κυκλοφορούσε, επειδή έχω μία πολύ καλή μου φίλη που είναι υπεύθυνη για την μπουτίκ στο Μόναχο και μου έστειλε όλα τα ρούχα η γυναίκα. Και μετά σκέφτηκα και εγώ και το πήρα στο χαβαλέ ότι ναι, θα έρθω με την παραδοσιακή φορεσιά για να δείξω και από πού κατάγομαι και ότι δείχνει ότι δεν έχω και ούτε κομπλάρο. Γι' αυτό το λόγο το έκανα. Ήταν καθαρά αντιδραστικός ο λόγος. Με μήνυμα από πίσω. Το καταλάβαμε. Νομίζω ότι όσοι είναι υπάρχουν ευφυείς οι άνθρωποι, οι τηλεθεατές, αρκεί μου είναι ευφυείς. Δεν είναι. Όχι τι θέλω να προσβάλλω κάποιους τηλεθεατές, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τι να κάνουν, βρίζουν από κάτω, σχολιάζουν, κάνουν ράδι. Έτσι ακριβώς. Βέβαια, εντάξει, δέχτηκα και μερικά μηνύματα πάρα πολύ άσχημα. Ούτε ήθελα να θίξω την κουλτούρα μου, ούτε ήθελα να θίξω το μέτσοβο από όπου καταγόμαστε, οι προπάπουδες κτλ. Δεν ήθελα να θίξω κανέναν. Ήθελα απλά να πω ότι γενικά, ό,τι θεωρούμε ξένο είναι το καλύτερο. Όχι, δεν είναι το καλύτερο. Δεν είναι το ξενόφερτο το πάντα το καλύτερο. Μπορεί και καμιά φορά να πάρουμε και επιρροή και από δίπλα, από το, ξέρω εγώ, από το γείτονα, το μανάβι. Από το μανάβικο της γειτονιάς. Δεν είναι πάντα, αυτό εννοούσα, ότι να επιστρέψουμε στις ρίζες μας και να δούμε πραγματικά ποιοι είμαστε. Ισχύει αυτό που λες, αρετή. Και αυτό είδαμε και με τη ζωή, τις προάλλες. Βρήκαμε από τη μητέρα μου, Θεός χωρέστη, μια κούτα με ρούχα. Ήταν τραγουδίστρια, όπως γνωρίζεις. Ναι, το ξέρω, το γνωρίζω. Από ψώνιζε για την πίστα από το Κολωνάκι, από τις λάβανε, ξέρεις, τότε το Κολωνάκι, οι διαστές Έλληνες που δεν είναι γνωστοί τόσο πολύ πλέον. Αλλά είναι όλα χειροκίνητα και πολύ ωραία ρούχα. Και λέμε αυτά τα ρούχα πόσο πολύ αξία μπορεί να έχουν τώρα και πόσο πολύ στη λάτα είναι να τα φορούσε κάποιος τώρα, ας πούμε. Έτσι ακριβώς. Γιατί αυτά τα ρούχα σίγουρα έχουν και μία ιστορία και θα είναι και σίγουρα vintage. Στην τότε εποχή. Έχω ακούσει γενικά την ιστορία και γι' αυτό το λόγο σου είχα μιλήσει και στην επίδειξη μόδας του κύριου Ζούλια που είχαμε πάει, που είχαμε βρεθεί πάλι. Ναι, και σου είχα μιλήσει γι' αυτό το λόγο. Και δεν ήξερα την ιστορία σας. Δεν ήξερα ότι η μαμά σου γενικά έχει να κάνει με το τραγούδι και ότι πέθανε σε πολύ νεαρή ηλικία. Ναι, και αυτό πραγματικά με συγκίνησε. Αγάπη μου, εσύ. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που εσείς προχωράτε αυτό. Και... κάντε τη ζωή σας, γιατί δεν απομένει κάτι άλλο. Και νομίζω ότι σας παρακολουθεί και σας βλέπει και είναι πάρα πολύ περήφανη. Είσαι πολύ γλυκό παιδί. Είναι πολύ γλυκό παιδί. Είναι γλυκό παιδί. Εσείς το ίδιο.
Από παλιά σα ακούσα. Αρετή, ωστόσο, τώρα τι συμβαίνει με το Masterlock, έχετε σταματήσει τα γυρίσματα? Έχουμε σταματήσει, ναι. Έχουμε σταματήσει. Περιμένω από εβδομάδα σε εβδομάδα να ξαναξεκινήσουμε, γιατί είχα κάνει και εγώ, είχα προετοιμαστεί, είχα κάνει τα σύνολά μου. Αυτό. Αναμένουμε τώρα απλά να μας πούνε το OK για να ξαναξεκινήσουμε. Δυστυχώς. Φιλάκια. Το Φωτορή του Αρετή, το Ζεβερά. Τον. Το Φωτορή του Ζεβερά που κάνω το σχολείο, είναι φιλαράκι μου. Φωτορή Ζεβερά, ναι. Είναι ο αδερφός της Λένας. Ναι, ναι, είναι αδερφός της Λένας. Είχαμε... Δεν το λέμε, για να μην μας τον κλέψει καμία πρικοθυρού. Είχα κάνει και κόνσεπτ για την Λένα. Αλήθεια. Θέλω πολύ να πάω, αλλά δεν... Πρέπει να πάμε κάποια στιγμή, όταν ανοίξουμε το καλό. Ναι, ναι. Όταν ανοίξουμε το καλό θα πάμε. Είχα πάει με την Καζαριάν στο κόνσεπτ. Με τη Μαρία. Ωστόσο, ρωτήσω, τι θα να ρωτήσεις. Είχε σκεφτεί ποτέ ότι... Μήπως δεν είμαι για εδώ, μήπως δεν κάνω για εδώ. Πριν να έρθει το γεσκευτείο. Γενικά... Όχι, για το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές ότι γενικά δεν... Για το νόημα, τέλος πάντων. Για ποιο λόγο ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή, γενικά. Χαίρομαι που είμαι Ελληνίδα. Είμαι υπερήφανη για την καταγωγή μου. Βέβαια, εντάξει, αυτό το κάνω καμιά φορά με πολύ extreme τρόπο, να δείχνω την καταγωγή μου και να δείχνω τις παραδόσεις και όλα και όλα και όλα. Αλλά νομίζω ότι αν πραγματικά μου ξαναδινόταν η ευκαιρία να έρθω σε αυτή τη ζωή, θα επέλεγα να είμαι πάλι Ελληνίδα. Και επέλεξα την Ελλάδα γιατί μου αρέσει γενικά, επειδή έχω ζήσει και στη Γερμανία και ήμουνα και στο Λονδίνο για ένα διάστημα. Έχω πάει και στο Παρίσι, στη Γαλλία. Νομίζω ότι για μένα το ιδανικότερο μέρος είναι η Ελλάδα σαν χώρα. Είναι υπέροχο αυτό και εγώ το ίδιο σκέφτομαι όταν γύρισα. Αλλά δεν ξέρω ναι. Το πρώτο τραγούδι και ούτε ασχολούμαι, αρέσει. Κουράστηκα, γιατί. Τι λες? Η Ελλάδα την αγαπώ και εγώ πάρα πολύ. Το ξέρεις ναι. Εσύ ότι δραστηριοποιούμε στο εξωτερικό, στο Λίβανο συγκεκριμένα και στη Ρουμανία. Ναι, ετοιμάζουμε την εταιρεία μας Αρετή, με την οποία θα μιλήσουμε γιατί σε θέλουμε για Μούσα, για να είσαι ένα από τα πρόσωπα. Μπάιλι Μπέρις θα λέγεται η εταιρεία. Η έδρα μας είναι στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι. Τέλεια. Ξεκινάμε την πρώτη μας συλλογή με κραγιόν, τα οποία η ζωή τα έχει συνθέσει. Αυτή είναι η συσκευασία, παιδιά. Είναι το πρώτο demo. Α, σούπερ. Είναι τη ζωή, Θέλω, Ναι, θα σας στείλουμε όλα. Το θέλω κι εγώ, το θέλω κι εγώ. Και θα έχουμε και collaboration με τη ζωή να κάνετε make-up παρέα. Στο κανάλι μας, παιδιά, στο YouTube. Ναι, οπωσδήποτε. Αρετή, έχεις κανάλι στο YouTube? Όχι. Έλα, Αρετή, είναι δυνατόν να μην έχεις εσύ κανάλι στο YouTube? Όχι, δεν έχω κανάλι στο YouTube, γιατί γενικά δεν ασχολούμαι με τα τεχνολογικά. Μου αρέσει να βγάζω βίντεο και φωτογραφίες και θα είχα και πάρα πολύ υλικό. Γιατί πηγαίνω στο Παρίσι και στην εβδομάδα μόδας που είχα πάει και γενικά στις εβδομάδες μόδας που πηγαίνω όταν μπορώ. Θα μπορούσα γενικά να έχω υλικό. Γι' αυτό, αλλά δεν το έχω σκεφτεί για κανάλι. Όχι, δεν το έχω σκεφτεί για κανάλι. Εγώ πιο πολύ αυτό... Απλά σκέφτηκα ότι επειδή το κάνουν ήδη πάρα πολύ, εγώ θα ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό και γενικά να δίνω αυτά τα μηνύματα που θέλω εγώ. Ό,τι έχει να κάνει. Αυτό. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά θα πω κάτι τώρα πάνω σε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Πώς υπάρχουν εκατομμύρια YouTubers, στο επόμενο live στην Κυριακή, θα έχω τη χαρά να φιλοξενώ το Rich Flux, που είναι γνωστός YouTuber, τη Βερίζα Ρόμερ, που έχει μεγαλύτερη δουλάπα στην Αμερική, δεν ξέρω αν την γνωρίζει. Και την Τούμη Τεταλού Βολτ, που είναι από την Juvia's Place στο Make-up, που είναι φίλη μας με τη ζωή. Μούσα, ναι. Και θα έχουμε λάθος να σε βάλω και εκεί στο live. Δεν πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν YouTube, και δεν το λέω για να αποτιμήσω κάποιον, βλέπουμε πολλά τρελά πράγματα. Βλέπουμε την κρίση απαΐτας, βλέπουμε. Πέρα από τον Jeffree Star και όλο αυτό το πράγμα που οι άνθρωποι είναι δισεκατομμυριούχοι, βλέπουμε και γνώμες ανθρώπων και παρανοϊκές συμπεριφορές που δεν δίνουν τίποτα στον κόσμο. Εγώ πιστεύω ότι οι ακροατές, αυτοί που κάθονται σπίτι, αν εσύ είχες κανάλι και δεν σε ήξερα, ειλικρινά σου μιλάω, θα βλέπω τα βίντεό σου. Γιατί αυτά που θες να πεις εσύ και αυτά που κάνεις εσύ και όπως τα βιώνεις εσύ, δεν μπορεί ο καθένας να τα περάσει στον κόσμο. Ναι. Δεν όλοι κάνουν, ας πούμε, τρώνε καραμέλες και πετάνε bath bomb στο μπάνιο. Ή πρέπει να κάνουμε συνεντεύξεις ανθρώπους για να τους προσβάλλουν ή να, συγγνώμη κιόλας, κορίτσια που βγάζουν έξω το πίστια τους ή τα αυτά τους για να... Πιστεύω ότι υπάρχει μία, δεν έχει χαθεί, θέλω να πιστεύω, είμαι ρομαντικός, ότι υπάρχει μία ουσία και μία ποιότητα στους ανθρώπους που βλέπουν YouTube και αφιερώνουν χρόνο να παρακολουθήσουν κάποιον YouTuber. Και εσύ... Ναι, βεβαίως, θα το σκεφτώ.
Ποιο το θέλει, αγάπη μου, Κολονάκη, είσαι παγκράτη, είμαστε καφέ, μόλις λύσεις το παπάρι. Θα ήταν καλό, απλά χρειάζομαι... απλά χρειάζομαι ένα άτομο στο να μου κάνει τα βίντεο αυτό. Καλά, hello, welcome to the club. Τέλο. Αν βρω, αν βρω θα σου στείλω, ναι. Αρετή σε λατρεύω, έχεις φουλ αίσθηση του style, έπρεπε να μείνεις έξω, η Ελλάδα δεν σε χωράει. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε άτομα σαν και εμένα όμως. Ισχύει. Απ' τη μία. Ισχύει. Γιατί έχουμε δει και το στυλ των άλλων κοριτσιών. Γενικά υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία είναι αυτή τη αισθητική του unisex του, και γενικά βλέπω επίσης ότι στη νέα τη γενιά δεν μπορείς να διακρίνεις αν είναι κορίτσι ή αγόρι. Και γίνεται γενικά πάντα αυτός ο διαχωρισμός. Έχει. Ή όταν έχουν μία τάση, π.χ. τα αγόρια, στο να μην τους αρέσουν τα κορίτσια, νιώθουν άσχημα γι' αυτό. Θεωρώ ότι ήρθε η στιγμή στο να δείξουμε πραγματικά αυτό που είμαστε. Νομίζω ότι έχει βαρεθεί και ο κόσμος έτσι και λίγο αυτό το φαίνεστε, το ψεύτικο. Έχει. Το πολύ φτιαγμένο, το τύπου, δηλαδή γενικά εικόνες Kardashian. Θεωρώ ότι ο καθένας είναι ξεχωριστός και διαφορετικός με τον τρόπο του και με το στυλ του και με την εμφάνισή του. Δηλαδή και το άσχημο, και κάποιος να μην είναι αισθητικά, όχι άσχημος, αισθητικά αναλογικά έτσι όπως μας τα παρουσιάζει η τηλεόραση, τι σημαίνει ότι είναι άσχημος. Είναι απλά διαφορετικός. Έχεις πολύ δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και ωστόσο, η αισθητική και η ομορφιά βρίσκεται στο οπτικό πεδίο του καθενός. Δηλαδή, τι είναι ωραίο, τι είναι άσχημο, τι είναι... Εγώ, π.χ. έχω τη δικιά μου την άποψη. Κάποια άλλη κοπέλα μπορεί να θεωρεί όμορφο να είναι φουλ φτιαγμένο, πάνω μέχρι κάτω. Εγώ θεωρώ το φυσικό, το look, πολύ πιο όμορφο. Θεωρώ ότι φαίνονται τα πραγματικά χαρακτηριστικά κάποιου. Και εγώ θα μπορούσα... Και εγώ θα μπορούσα να είχα επεμβεί στα χείλη μου, θα μπορούσα να είχα επέμβει στο στήθος μου, θα μπορούσα σίγουρα να είμαι μία άλλη. Και επειδή συνεργαζόμουν παλιά, πριν 7 χρόνια, 8 χρόνια, με ένα πρακτορείο μοντέλων, κατάλαβα ότι αυτή η δουλειά δεν είναι για μένα, γιατί μου λέγανε ότι πρέπει να αλλάξεις, πρέπει να χάσεις 10 κιλά, πρέπει να φτιάξεις μετά τα χείλη, πρέπει να φτιάξεις το στήθος σου. Και μπήκα σε αυτό το τρυπάκι, στο να μην πιστεύω στον εαυτό μου, στο να... Και να, σαν να είχα χάσει την δικιά μου την προσωπικότητα. Οπότε δεν υπάρχει λόγο. Δεν υπάρχει λόγος. Έχεις πολύ δικιά. Ούτε είμαστε όλοι ξεχωριστοί. Υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα. Υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα. Σημαντικό άνθρωπο θεωρώ έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκει ένα φάρμακο για τη συγκεκριμένη περίπτωση ή το εμβόλιο ή δεν ξέρω κι εγώ οτιδήποτε. Θεωρώ ότι αυτό που κάνουμε είναι μία αγάπη για αυτό που κάνουμε. Δεν με θεωρώ σημαντική, ούτε θεωρώ ότι κάνω απλά αυτό που αγαπάω. Αυτό. Καταλαβαίνω απόλυτα. Και, εγώ και θέλω να δείξω επίσης στους άλλους να κάνουν αυτό που αγαπάνε. Αλλά σημαντικούς θεωρώ τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά παρέχουν κάτι στη φαρμακευτική, την επιστήμη, οτιδήποτε άλλο. Θεωρώ για ότι... αυτό μου θα μιλάει, αρετή, πραγματικά. Βλέπω τα σχόλια από κάτω, όλοι γράφετε. Και ένας δικηγόρος φίλος εδώ πέρα. Πραγματικά θέλω να ακούμε για ώρες την αρετή. Έχει τόσο ουσία και λέει τόσο ουσιαστικά πράγματα που πραγματικά πρέπει να μας απασχολούν όλους και να τα συζητάμε όλοι. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις, παιδιά. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν κάποιος έχει άλλη άποψη, δεν χρειάζεται να τον επιπλήττουμε ή να γράφουμε αρνητικά σχόλια, παιδιά. Ο καθένας έχει την άποψή του. Πρέπει να σεβόμαστε πλέον στην Ελλάδα ο ένας την άποψη του αλλουνού. Δεν γίνεται όταν κάποιος δεν συμφωνούμε με την άποψή του να επιτυχόμαστε και να λέμε πράγματα. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να σταματήσουμε. Σίγουρα ο καθένας έχει την άποψή του και θεωρώ ότι πάντα το διαφορετικό. Πάντα το πολεμάνε. Έχεις πολύ δίκιο. Και γενικά είμαστε όλοι μας, είμαστε άτομα μέχρι να συνηθίσουμε κάτι, μέχρι να αναγνωρίσουμε κάτι, πρέπει να περάσει κάποιος καιρός. Αυτό. Δεν σημαίνει ότι... Επειδή έχουμε πάρα πολλά να πούμε και επιφυλάσσουμε να κάνουμε και άλλο live video και να σε προσκαλέσουμε στο κανάλι μας στο YouTube, εγώ είμαι στέλνιος, να κάνετε subscribe, παιδιά. Η Αρετή, επειδή δεν έχει YouTube ακόμα,
Με μεγάλη μας χαρά, εμείς προσκαλούμε να ξεκινήσουμε κάποια βίντεο παρέα, να πάμε και στην καρδαρόμπα της, να δούμε και κάποια κομμάτια. Η ζωή θα ναι, εννοείται. Και να κάνουμε ωραία βίντεο σε collaborations παρέα και παιδιά να τη στηρίζετε και να την αγαπάτε, όχι μόνο για το Master Rocks, γιατί πραγματικά είναι καταπληκτικό παιδί. Βλέπετε όλο το χαρακτήρα της, μπορεί να μην γνωρίζετε από τα λεγόμενά της. Και πραγματικά είναι μια γυναίκα που θα έπρεπε οι νέες κοπέλες που βλέπουν αυτό το παιχνίδι, όχι να μιμηθούν, αλλά μη τι άλλο να εμπνευστούν. Έτσι ακριβώς. Ναι, πάρα πολύ. Και εγώ εμπνέομαι αυτό. Και υπάρχουν πολύ σπουδαίες προσωπικότητες για να μπορείς να εμπνευστείς. Δηλαδή, είτε από ένα βιβλίο, είτε από ένα συγκεκριμένο στυλ, είτε από μία περσόνα, είτε από μία μούσα ή από οτιδήποτε. Ακόμη και μία γυναίκα η οποία μπορεί να δουλεύει στο νοσοκομείο. Συμφωνώ. Και από αυτή μπορείς να εμπνευστείς. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι η fashion editor, η Anna Wintour είναι κάτι καλύτερο από μια άλλη γυναίκα η οποία μπορεί να τα βγάζει πέραν και να δουλεύει, να βοηθάει τόσο κόσμο στο νοσοκομείο, ότι είναι κάτι καλύτερο. Ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και διαφορετικός για αυτό που κάνει. Μπορείς να εμπνευστείς από όλους. Μπορείς να αποτιμάς κανέναν. Αυτό. Θέλετε να πάμε να απαντήσουμε σε μερικές ερωτήσεις που κάνανε μήπως. Να κατασπαράζει για να υπασπιστεί την από Τιτού, η πρώτη και τελευταία που ακολούθησε από το Μάιστα Ρετή στη Λάρα και την Πάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Αυτό μετράει μόνο. Ο Έλληνας έχει την τάση να ορμάει. Τι εννοεί? Αυτό, με δουλεύει για την επίθεση, για τα σχόλια. Είναι τραγικό αυτό, παιδιά. Είναι άλλο να πει τη γνώμη σου με ωραίο τρόπο και να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ διαφωνώ με την Αρετή. Και είναι διαφορετικό να πει σε κάποιον, άντε μωρή, συγγνώμη, λέμε. Βλαχάρα ή άντε ψώνιο που φορά σε κρυβά ρούχα. Γιατί το έχω βιώσει και εγώ αυτό ο τραγουδιστή. Επειδή μπορεί να φοράω, ξέρω εγώ, ένα σακάκι μπαλμένη ή κάτι, κατευθείαν έλα τώρα και επειδή είναι φίρμα. Μα δεν έχει αυτό, παιδιά. Η ουσία ενό καλού ντυσίματο, έχω ένα συνεργάτη, τον Μάρκο Ντουμάερ, που ντύνει τον Ρίκι Μάρτιν και την Τζένιφερ Λόπεζ, ο οποίο παρεμπιπτόντω του αρέσει πάρα πολύ, Αρετή. Μου είπε πάρα πολύ, Ρασχόλια, είδε το προφίλ σου στο Instagram. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ γνωστό. Όταν κάτι ουσιαστικά έχει αξία. Έβλεπα με ένα βίντεο, Αρετή, να το δει τη Δίτα Βοντή στο YouTube. Ναι. Παίρνει το σπίτι τη και τα ρούχα τη. Μιλάμε, η κοπέλα έχει κάποια λαμπτικά κοστούμια και ντυμένα άλλο κτλ. Και είπε το ίδιο πράγμα, ότι δεν έχει σημασία αν ένα ρούχο είναι μεγάλο συνδυαστή, αν είναι Dior, ό,τι του ή οτιδήποτε. Έχει σημασία ο τρόπο που κατασκευάστηκε και την αξία τη δίνει η τεχνοτροπία και τα υλικά που είναι φτιαγμένο. Έτσι ακριβώ. Δεν υπάρχει το α, είναι ακριβό επειδή είναι του οίκου. Όχι, είναι ακριβό. Και φαίνεται ακριβό κάτι όταν το φοράει ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πώς να το φορέσει και δεν υποστηρίζει. Αυτό είπα να πω. Έτσι ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα και ακριβό είναι κάτι το οποίο έχει μελετηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή, χτυπάει το τηλέφωνο. Έχει μελετηθεί πάρα πολύ, που σημαίνει ότι έχει τους καλύτερους οι οποίοι μελετάνε ένα συγκεκριμένο πατρόν. Έχουν να κάνουν με τα καλύτερα υφάσματα, έχουν να κάνουν ακριβώς με τη λεπτομέρεια, δουλεύουν μήνες πάνω σε αυτό, γι' αυτό το λόγο και η ανάλογη τιμή, που δεν ισχύει πάντα, μερικά είναι υπερεκτιμημένα. Mike, your next one, Χαβίδε. Συγγνώμη, συνδεκόπτω, αλλά περιμένουν οι επόμενοι guests. Ναι, 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 βεβαίως, βεβαίως. Γι' αυτό που λέω. Αυτά από μένα. Φορά η ζωή είναι ένα παλιό Balmain του 2004 που μπορούσα εγώ στην πίστα. Το έχω μπορέσει μια φορά. Το έβγαλε μετά ο Ζάρα και μετά μου λέω εγώ. Πήγα κάπου. Όλα τα βγάζει ο Ζάρα. Θέλω να σου πω όμω, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι. Τώρα πάμε σε άλλη συζήτηση που θα κάνουμε άλλη μέρα μαζί για το τι κοψάει και τι γίνεται τη τρελή που βγάζουν κάτι και μετά το βλέπει ο Ζάρα ή στα fast fashion και γίνεται τη τρελή. Γιατί λε, γιατί πήρε τα 500 ευρώ για ένα κάμπινγκ, α πούμε. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις όμως, γιατί ό,τι είναι γενικά sold out και ό,τι έχει ξεπουληθεί, τότε κατευθείαν δηλαδή κοπιάρεται από το Ζάρα σίγουρα. Εντάξει, είναι και μία λύση αυτό για τις κοπέλες, οι οποίες μπορεί να μην, γιατί και εμένα μου έχει συμβεί, να μην μπορώ να πάρω 500 ευρώ μπλουζάκι και να πάω από το Ζάρα να το πάρω. Δεν σημαίνει αυτό κάτι. Μα και εγώ το έχω κάνει. Απλά δεν σημαίνει αυτό κάτι. Τα οποία είναι συγκεκριμένα, δηλαδή θεωρώ ότι ξέρεις, είναι. Παλιά, όταν ήμουν νεότερο, στεναχωριόμουν, τσατιζόμουν. Λέω, καλά, γιατί πλήρωσα τόσα λεφτά να πάρω ένα ζυγάκι το οποίο έχει βγει το ίδιο με παραλλαγή μικρή, με χρυσά κουμπιά, το οποίο το πλήρωσα 2.000 ή 3.000. Ξέρετε. Εντάξει, όμω είναι διαφορετικό όμω. Σαν πατρόν, σαν ύφασμα κτλ. Γενικά που ασχολούμαι και προσπαθώ να ασχοληθώ, φαίνεται. Δηλαδή, μπορεί να το διακρίνει.
να πούμε την αλήθεια. Αν βάλεις ένα πατρόν της Balmain και αν βάλεις μια fast fashion αλυσίδα, τότε φαίνεται ακριβώς, δηλαδή, στη λεπτομέρεια για ποιο λόγο και η ανάλογη τιμή. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί. Αλλά σίγουρα μπορείς να κάνεις πάρα πολύ ωραία στυλ και με οικονομικές προτάσεις. Δεν έχει αυτό να κάνει. Αυτό. Αρετή μου, θα πρέπει να σε αποδεσμεύσω. Όπως θα ρωτήσεις. Ναι, βεβαίως, χάρηκα πάρα πολύ. Θα είναι άλλοι guests, όμως θέλω να πω ότι θα παρακολουθείς το live, φαντάζομαι. Οπότε μετά, όλοι τελειώσουμε με τους καλεσμένους που θα είναι μια έτσι, μικρή συνέντευξη έτσι, να τους πάρουμε. Άμα τους άρεσε και θες, μπαίνουμε και πιο μετά στο live και συζητάμε και άλλα πράγματα, γιατί έχουμε πάρα πολύ κόσμο για σένα. Δηλαδή, πιο πολύ... Και άπλε το χρόνο. Και χρόνο. Μας. Ναι, εννοείται και θέλω να κάνουμε πάρα πολύ ένα YouTube βιντεάκι. Τέλεια. Να με βάφει η ζωή και να μιλάμε γενικά για τις φιλοσοφίες της ζωής και τι για να πει ο καυσί του. Είναι αυτό. Τέλειο. Αρετή, εγώ θέλω και ένα love story όμως, δεν θέλω μόνο μόδα και τέτοια. Τι θέλεις? Θέλω και ένα love story που έχει ζήσει, θέλω να ένα πει. Love story. Χωρίς ονόματα και... Ναι, ναι, εννοείται. Δεν κάνω διαφήμιση. Δεν κάνω διαφήμιση. Έχω ζήσει ένα πάρα πολύ ωραίο love story. Μαζί μου, παιδιά, εγώ με μεγάλα μήνυμα. Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και λίγο πάλι. Σε ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σου. Και να και εγώ σας ευχαριστώ. Και θέλω να πω κάτι ακόμη, ότι ελπίζω να είστε όλοι καλά. Αυτό να παίρνετε όλα τα μέτρα που μας έχουν πει. Μπράβο, και είναι καιρός ίσως πιο πολύ να βρούμε αυτό πραγματικά που θέλουμε να κάνουμε. Και ίσως είναι και μια στιγμή στο να αλλάξουμε αυτό που δεν μας αρέσει. Είτε η δουλειά, είτε το περιβάλλον, είτε μια οικογενειακή κατάσταση που βιώνουμε. Ίσως είναι καιρός μετά από όλο αυτό να αλλάξουμε και να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αυτό ήθελα να πω. Να βρούμε τον εαυτό μας και να διαλογιστούμε με τον εαυτό μας. Τι κάναμε σωστό, τι κάναμε λάθος. Ίσως ποιους αδικήσαμε. Μας όμως, αρετή. Δεν ξέρω. Πόσο χρόνος μας έμεινε. Ποιος... Να απαντήσουμε ακόμα αυτή την κλεισούρα. Μας πιάσει τρέλα, φοβάμαι. Εντάξει, δεν πειράζει. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Να διαβάσεις ένα βιβλίο, να κάνεις τη γυμναστική σου. Υπάρχουν τέλεια κανάλια που μπορείς να κάνεις τη γυμναστική. Και πραγματικά. Να βάφεις, ξεβάφεις. Έτσι ακριβώς, να βάφεις, ξεβάφεις στη δικιά σου περίπτωση. Αλλά πραγματικά να σκεφτούμε ότι έχει νόημα αυτό που κάνω μέχρι στιγμής. Μήπως πρέπει να βρω αυτό που πραγματικά είμαι. Μήπως ήταν ωραίο. Γιατί και εγώ το σκέφτομαι αυτό. Και εγώ αναρωτιέμαι. Δεν μιλάω. Έλα, έλα, τέλειο. Ένα απλό Φιλιπ Λέιν είναι. Το οποίο Φιλιπ Λέιν, ωραία. Χρυσές εποχές. Τώρα δεν... Αρετή μου, συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να το κλείσουμε εδώ και να συνεχίσουμε με τα παιδιά. Γιατί ωραία, τώρα... τέλεια, να είστε καλά. Good luck, θα το δω, θα δω. Εντάξει, φιλάκια πάρα πολλά. Γεια. Αγαπάμε πάρα πολύ. Και εγώ, γεια. Τσάω, φιλάκια. Γεια. Αγάπη μου. Παιδιά, είμαστε live εδώ πέρα. Έχω κάνει το λάθος να είμαι πολύ προσκλημένος σήμερα που αγαπώ και εκτιμώ. Κλάουδια, Mike Massey, Κλάουδια, how are you? Next one, γεια. Σου είπες να σαποντιδέψουμε και σένα που ζητήνες στενά εδώ. Λοιπόν, να συνεχίσουμε, παιδιά. Ωραία πάμε. Έχετε πολλές ερωτήσεις για την Αρετή. Ευχαριστούμε και τους followers